Παρακαλούμε οι κάτοχοι σιγά σιγά να το εγκαταλείπουν. Κύριε Μανουλίδη, βλέπω επιποδός βρίσκονται όλοι. Η κατάσταση είναι, τραγική, κύριε Κομνηνέ. Ναι, τον Υπουργό λίγο θα ήθελα. Μανουλίδης από Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώμαστε στη Θάσο, παιδιά, και πρέπει να δούμε τι μπορεί να σώσουμε από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αλλεπάλληλες είναι οι επαφές και εδώ των κυβερνητικών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με το Υπουργείο. Έντονη μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπερδύναμης από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Θάσος καίγεται. Μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό? Μεταβιβάστε το στον Υπουργό. Είναι εκεί και ο Νίκος ο Τόσκας, είναι και ο Δημήτρης ο Αναγνωστάκης. Λοιπόν, σας λέω ότι καίγεται το νησί. Πρέπει ό,τι δυνάμεις υπάρχουν διαθέσιμες από αέρος να εντοπιστεί η επιχείρηση στην Θάσο. Η φωτιά δεν περιμένει, κοπελιά μου. Δεν περιμένει η φωτιά. Έχουν αντιμετωπίσουν και μια σχετική έτσι, διαδικασία γραφειοκρατίας. Λοιπόν, δεν είναι αρκετές να σταλούν όσες δυνάμεις αυτή τη στιγμή μπορούν να διατεθούν για να μην καεί ολοσχερό στο νησί. Άνθρωποι, ζωές απειλούνται. Δεν μιλάμε για περιουσίες, δεν μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έχει ζώσει η φωτιά χωριά, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρέπει πάση θυσία, ό,τι δυνάμεις έχουμε, μετά τις 3 να γίνει επικοινωνία. Ποια επικοινωνία? Ρε παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα? Σοβαρολογούμε? Και εγώ είμαστε, σας λέμε.